Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν τελειώνει η περίοδος συγκομιδής στα ακτινίδια, αλλά η παραγωγή, ειδικά στο νομό Άρτας, βρίσκονται σε απόγνωση. Γιατί σε αυτή την περιοχή η παραγωγή είναι από τις μεγαλύτερες. Και εσείς το ξέρετε καλά. Με πρόσχημα όμως την αύξηση του κόστους αποθήκευσης, δεν θα έλεγα ακριβώς πρόσχημα, είναι πραγματικότητα. Ωστόσο, είναι το άλοθη, ώστε οι μεγαλέμποροι να εκβιάζουν τους παραγωγούς με ανοιχτές τιμές. Και αυτές οι τιμές είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, στον παραγωγό έχει κατρακυλήσει και 30 λεπτά, όταν το κόστος έχει εκτοξευθεί σε 35 και 40. Και σχεδόν διπλασιάστηκε η τιμή στα λοιπάσματα, και στο πετρέλαιο και η άρδευση, αλλά και τα μεταφορικά. Με δεδομένο λοιπόν ότι έχουμε παραγωγή ακτινιδίου που κάθε χρόνο αυξανόταν, γιατί ο προσανατολισμός της εξωστρέφειας καλλιεργήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, και εσάς και την προηγούμενη και άλλα. Και άλλοι. Και οι μεγαλέμποροι, και από τους μεγαλέμπορους και τους εξαγωγείς, γιατί βγάζανε πολύ καλό κέρδος. Δεύτερον, η διοχέτευση ακτινιδίου στην εγχώρια αγορά, αλλά κυρίως στις διεθνείς αγορές, προϋποθέτει μία μακροχρόνια αποθήκευση που φτάνει και τους 6 μήνες. Το κόστος όμως έχει αυξηθεί λόγω του ενεργειακού. Άρα υπάρχει ένας ορατός κίνδυνος, μεγάλο μέρος της παραγωγής να μείνει φέτος αδιάθετος στα δέντρα. Ήδη αυτό φαίνεται. Την ίδια στιγμή βέβαια να πω ότι γίνονται και ορισμένες εισαγωγές. Έχουν εισαχθεί 750 τόνοι. Τι ζητάμε? Να πάρετε μέτρα απορρόφησης της παραγωγής σε τιμές πάνω από το κόστος, για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του ο παραγωγός ακτινιδίου, ή να βρείτε τρόπους, και υπάρχουν, για να πλήρωση του χαμένου εισοδήματος, και βεβαίως και να μειωθεί και το κόστος παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο. Τα βάζουν αυτά οι αγρότες με πλαφόν 0,7 λεπτά την κιλοβατόρα στο αγροτικό πετρέλαιο, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας και του προστίμου ρήπων, επιδότηση λοιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων. Και κυρίως να χτυπηθεί η εσχροκέρδεια που γίνεται σε βάρος των παραγωγών δεκαετίες τώρα και σε βάρος της λαϊκής κατανάλωσης. Φυσικά, να βοηθηθούν οι εξαγωγές. Εμείς δεν λέμε όχι, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη αποθήκευση της παραγωγής, αλλά και την τιμή παραγωγού. Κυρία συνάδελφε, θα σας πω τα μέτρα και τις αποφάσεις που έχουμε λάβει ως κυβέρνηση, κινούμενοι σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση, η οποία ήταν από την αρχή της ανάλυσης διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, ήταν να προχωρήσουμε σε μέτρα μόνιμα, τα οποία είχαμε εξαγγείλει και περιλαμβάνονταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Η δεύτερη στρατηγική που ακολουθήσαμε ήταν να είμαστε στην κυριολεξία δίπλα στους αγρότες και στους παραγωγούς στις κρίσεις, τις ξένες που ήρθαν στη χώρα μας με αιτίες έξω από μας, έξω από την Ελλάδα, έξω από την κυβέρνηση και από την διακυβέρνηση, όπως είναι η πανδημία, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση. Μια σειρά λοιπόν από κρίσεις που χρειαστήκαμε περιστασιακές να τις αντιμετωπίσουμε και να τις διαχειριστούμε. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι έχουν δοθεί 300 εκατομμύρια ευρώ για κρατικές ενισχύσεις και από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για να στηρίξουμε τους αγρότες και τους παραγωγούς στη χώρα. Και 300 εκατομμύρια ευρώ επίσης δόθηκαν από την επιστρεπτέα προκαταβολή στο σύνολο των Ελλήνων αγροτών και παραγωγών. 630 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ από το 2019 μέχρι σήμερα. Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς ότι τα χρήματα που δεν δίδονταν από το κράτος, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην διοίκηση του ΕΛΓΑ, έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο, δόθηκαν από τη δική μας διακυβέρνηση, είχαν σταματήσει να δίνονται
από το 2015 και μετά και δόθηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ. 587 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί ως ενισχύσεις ίσονος σημασίας για ζημιωθείς καλλιέργειες από διάφορες αιτίες. Λοιπόν, έρχομαι τώρα πώς διαχειριζόμαστε την κρίση, την περιστασιακή. Καλύπτουμε το 80 έως 90% της αύξησης του κόσμου, του κόστους ενέργειας των αγροτικών τιμολογίων. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και στους επόμενους μήνες. Ήδη οι παραγωγοί λαμβάνουν αυτούς τους μειωμένους λογαριασμούς. Είχαμε πρόβλημα στην αρχή, διότι έπρεπε να γίνει ένας συμψηφισμός από τις επιχειρήσεις ενέργειας. 50 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί ως ενίσχυση των κτηνοτρόφων με επιστροφή του 2% των ζωοτροφών. 89 εκατομμύρια θα δοθούν τώρα. Ήδη γίνονται οι αιτήσεις. Έχει ανοίξει η σχετική πρόσκληση και η πλατφόρμα στους κτηνοτρόφους για τις συνέπειες της κρίσης από τον πόλεμο της Ουκρανίας. 60 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά λιπασμάτων λόγω αύξησης του κόστους. Έχει και εκεί ανοίξει η σχετική πλατφόρμα και τρέχουμε να δοθούν τα χρήματα το συντομότερο δυνατό, δηλαδή να προλάβουμε μέχρι και το τέλος του χρόνου να έχουν δοθεί. 60 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν ως επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Επανήλθε για πρώτη φορά το αγροτικό πετρέλαιο. Πότε? Από το 2016-17 που η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το είχε καταργήσει. Αυτά τα γνωρίζουν οι παραγωγοί, τα έχουν δει στους λογαριασμούς τους. Τώρα, εάν αθροίσουμε όλα τα ποσά που δόθηκαν, ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και σας ξέρετε κι εσείς, ότι το ξέρουν και οι παραγωγοί μας, ότι ζούμε και λειτουργούμε σε μια ελεύθερη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά και η ζήτηση προσδιορίζουν την απορρόφηση ή την τιμή ενός προϊόντος. Άρα, υπάρχουν χρονιές που ο παραγωγός πάει καλά, έχει αρκετά εισοδήματα και ξέρει ο νοικοκύρης, ο παραγωγός, να κρατάει στην άκρη χρήματα, διότι η επόμενη χρονιά μπορεί να μην είναι καλή με διάφορες αιτίες. Εμείς, το κράτος, η πολιτεία, ερχόμαστε και στηρίζουμε τους παραγωγούς όταν έχουμε έκτακτες συνθήκες και έκτακτες καταστάσεις. Όπως σας είπα πριν και προανέφερα. Όλα βέβαια αυτά είναι βάση του στρατηγικού μας σχεδίου. Ένα σχέδιο το οποίο είναι ενταγμένο στο στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου πρόσφατα εγκρίθηκε από την Κομισιόν και μπορούμε να λέμε πλέον στους παραγωγούς μας ότι έχουμε στη διάθεσή μας 19,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2023-2027. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι. Καταρχήν, χάρηκα τη στιγμή που είδα ότι θα απαντούσατε εσείς. Και το λέω γιατί. Γιατί είσαστε από την Άρτα, πολιτευόσαστε στην Άρτα, ξέρετε τα προβλήματα, άρα το ενδιαφέρον θα ήταν αυξημένο να δώσετε λύσεις και κοντά σε αυτά να ικανοποιηθούν η παραγωγή ακτινιδίου και σε όλη την Ελλάδα, είτε είναι στην Πιερία, είτε είναι στην Κρήτη. Όμως, για όλα μου είπατε, εκτός από αυτά τα ερωτήματα που σας κάναμε. Δηλαδή, θα βοηθήσετε για την απορρόφηση της παραγωγής, όταν το κόστος είναι στο πάτωμα. Θα χτυπηθεί η εσχροκέρδεια που αγοράζουν κοψοχρονιά στην κυριολεξία. Και το λέω γιατί λέτε στηρίζετε σε μεγάλες κρίσεις όλους και είναι στρατηγικός σχεδιασμός. Μα αυτά από αυτά που απαντήσατε είναι ότι τους αφήνετε ξεκρέμαστους. Εμείς το ερώτημα που θέσαμε και ζητάμε είναι για τις τιμές παραγωγού, πώς θα το εξασφαλίσετε για να είναι πάνω από το κόστος παραγωγής, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα, να μην καταχρεωθούν, να μην κινδυνεύσουν με πληστηριασμούς. Γιατί, ναι, η μία χρονιά μπορεί να είναι καλή, αλλά η κακή χρονιά μπορεί να αποτιμάται σε δύο καλές χρονιές στη χασούρα. Και σε τελευταία ανάλυση,
Γιατί δεχόσαστε τους ομούς εκβιασμούς με τις ανοιχτές τιμές? Σας ρωτάμε, γιατί δεν μπορείτε εσείς να συμβάλλετε σε ποσότητες ακτινιδίων να απορροφηθούν? Να διοχετευτούν στο στρατό, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, στα σχολικά γεύματα και σε άλλες δομές, σε τιμές λογικές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Γιατί δεν μπορείτε με τα de minimis? Υπάρχουν πόροι να ενισχυθούν για το απόλυτο εισόδημα, για τις επιπτώσεις από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, γιατί οι εξαγωγές υπήρχαν και σε Ρωσία και σε Ουκρανία. Στην Ρωσία υπάρχει το εμπάρκο, στην Ουκρανία δεν γίνεται να φτάσουν. Δηλαδή, για αυτές τις κρίσεις φταίνε οι αγρότες? Για την αύξηση στο κόστος μεταφοράς που έχει πάει στα ύψη? Ούτε φταίνε για το διπλασιασμό στο κόστος παραγωγής? Και πόσο μπορούν να αντέξουν όταν οι τιμές συγκριτικά με πέρυσι είναι κάτω από το 50%? Και σε τελευταία ανάλυση έχετε ευθύνες και εσείς και οι προηγούμενοι, όταν καλλιεργούσατε και παροτρύνατε χωρίς κανένα σχεδιασμό. Βάλτε τώρα ακτινίδια για να έχετε εισόδημα. Τώρα τους αφήνετε ξεκρέμαστους στην κυριολεξία. Και το λέω γιατί η ενεργειακή κρίση δεν είναι μόνο εξαιτίας του πολέμου, απλώς εντάθηκε. Η αύξηση στις ενεργειακές τιμές ξεκινήσανε πολύ πριν τον πόλεμο, εξαιτίας της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος. Τα λιγνητικά πεδία που είναι άφθονα στην Ελλάδα τα πετάξατε στην άκρη και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ψηφίσατε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή την ενεργειακή φτώχεια για την πλειοψηφία του λαού. Και στη φιλελεύθερη αγορά βεβαίως ισχύει προσφορά και ζήτηση, όπως λέτε, αλλά αυτοί που πάντα κερδίζουν είναι το κεφάλαιο. Οι μεγαλέμποροι και οι μεγαλοεξαγωγείς. Με αυτή την έννοια, περιμένω τουλάχιστον στη δευτερομιλία σας να μας πείτε συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους παραγωγούς ακτινιδιών. Γιατί όλα τα εκατομμύρια που μας είπατε, το 1,5 δις, αφορούν γενικά και αόριστα τους πάντες και σας πληροφορώ ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτά λοιπόν τα έχετε επαναλάβει πολλές φορές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι αγρότες μας και ειδικά η μικρομεσαία αγροτιά συνεχίζει να φτωχαίνει στην κυριολεξία. Συνεπώς είναι ανεπαρκέστατα και αυτά. Και μην πω για τους κτηνοτρόφους, έλεος πια. Σφάζουν τα κοπάδια γιατί δεν έχουν να τα θρέψουν. Μην πάμε από τα... Ξεκινώ με το εξής. Είπαμε ότι έχουμε ελεύθερη αγορά. Έχουμε ελεύθερη αγορά, όχι ανεξέλεγκτη αγορά. Υπάρχουν κανόνες με τους οποίους λειτουργεί η αγορά. Λοιπόν, άρα, το γνωρίζουν οι παραγωγοί μας την προσφορά και την ζήτηση, γνωρίζουν όμως ότι υπάρχει και κρατικός μηχανισμός, υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, υπάρχει και υποχρεωτική καταγραφή των αποθεμάτων για να έχουμε στην κυριολεξία στοιχεία για να χτυπάμε την σχροκέρδεια και για να επιβάλλουμε και πρόστιμα. Κάτι το οποίο έχει γίνει από την δική μας κυβέρνηση. Είναι στη διάθεσή σας τα στοιχεία. Θα ξεφύγω από την ερώτηση αν πάω σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά την απορρόφηση της παραγωγής, μπορεί να διατεθεί μόνο το 5% της παραγωγής μιας περιοχής, ενός νομού, και αυτό πάντα μέσα από τις ομάδες παραγωγών. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός που ισχύει σήμερα και ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένας μύθος να αγοράσει το κράτος τα προϊόντα και να τα διαθέσει, διότι η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σε πολλά προϊόντα, από τα ακτινίδια, τα μήλα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μηλοπαραγωγή όλης της χώρας στο Υπουργείο, κάναμε διάλογο και σύσκεψη μαζί τους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να καλυφθεί με αυτό το 5%.
Τα ακτινίδια είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική και πολύ αξιόλογη παραγωγή και καλλιέργεια στη χώρα μας. Μια καλλιέργεια η οποία μας δίνει έσοδα και κέρδη. Πέρυσι η παραγωγή είχαν τιμές ακτινιδίου πάνω από 1 ευρώ και ήταν όλοι ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Η χώρα προχωρά και έχει γίνει η δεύτερη στη χώρα στον κόσμο στην παραγωγή ακτινιδίων μετά τη Νέα Ζηλανδία. Ξεπερνάμε δηλαδή και την Ιταλία. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα εμείς, το Υπουργείο, να δούμε ποιες πρωτοβουλίες έχουμε πάρει πάνω σε αυτόν τον τομέα. Το πρώτο είναι ότι είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και σε διάλογο με την ΕΘΕΑΣ, με την Ένωση των Αγροτών και συζητούμε μαζί τους, μας κάνουν εισηγήσεις και εμείς υλοποιούμε ή όχι τα πολλά από αυτά τα οποία μας εισηγούνται. Συγκεκριμένα λοιπόν, για τα ακτινίδια, η ΕΘΕΑΣ μας έχει στείλει επιστολή μετά και από δική μας επικοινωνία, με δική τους πρωτοβουλία, πριν από 10 ημέρες, όπου μας ζητούσε να καταγράψουμε τους αποθηκευτικούς χώρους στη χώρα και να διερευνήσουμε άλλες διεξόδους όπου θα μπορέσουμε να διαθέσουμε το προϊόν. Η καταγραφή έχει γίνει και είναι στη διάθεσή τους. Έγινε επίσημα με έγγραφο από το Υπουργείο στη διάθεση της ΕΘΕΑΣ να ενημερώσει τις ενώσεις, να ενημερώσει τους απλούς παραγωγούς, όλους όσους εμπλέκονται στην διαδικασία, για να γνωρίζουν πού υπάρχουν διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι, ψυχτικοί χώροι κυρίως αυτή τη στιγμή, διότι είναι, όπως το είπατε, το συγκεκριμένο προϊόν απαιτεί μια μακροχρόνια αποθήκευση, μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να φτάσει 5 και 6 μήνες ή σε ορισμένες περιπτώσεις και περισσότερο. Το δεύτερο είναι ότι στο Υπουργείο μας είμαστε σε διαδικασία αναζήτησης νέων εξαγωγικών αγορών και μάλιστα αγορών που διαθέτουν αυτούς τους απαραίτητους ψυχτικούς χώρους. Και μιλούμε για χώρους όπως είναι η Ισπανία. Ήδη στο Υπουργείο έχουμε κάνει σχετικές συζητήσεις. Προχωρούμε σε διμερείς σε επικοινωνίες και συνεργασίες με άλλες χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Κορέα. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω μια συμφωνία με τη Βραζιλία που αναμένεται να ανοίξει μια αγορά 213 εκατομμυρίων κατοίκων. Και με αυτά, μαζί με την υπογραφή φυτογειονομικών πρωτοκόλων που είναι σε διαδικασία υλοποίησης, προσπαθούμε να προσδιορίσουμε και να ανοίξουμε νέες αγορές οι οποίες θα είναι στη διάθεση των παραγωγών μας και δεν θα πάει το κράτος να κάνει τον έμπορο ούτε τον εξαγωγέα, αλλά οι ίδιοι οι παραγωγοί με τις ενώσεις τους θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Αξίζει, μιας που αναφερθήκατε πολλές φορές και θέλω και εγώ προσωπικά να δώσω έτσι μια συγκεντρωτική ενημέρωση τι έχει γίνει στην περιοχή της Σάρτας για το προηγούμενο διάστημα. Σας λέω λοιπόν ότι έχουν δοθεί 3 εκατομμύρια ευρώ κρατικές ενισχύσεις και πάει σε 5.000 αιτήσεις παραγωγούς μας. 2,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκε ως επιστρεπτέα προκαταβολή. 12,3 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί ως αποζημιώσεις ΕΛΓΑΙΟ σήμερα. Μισό εκατομμύριο ευρώ δόθηκε ως ίσονο σημασία ενισχύσεις σε 1.620 αιτήσεις παραγωγών. 1,5 εκατομμύριο ευρώ δόθηκε σε 1.113 παραγωγούς για ενίσχυση των κτηνοτρόφων με επιστροφή του 2% του κύκλου εργασιών. Και σας θυμίζω αυτό που ανέφερα στην πρωτομιλία μου, ότι έχουμε ανοιχτά 89 εκατομμύρια για τους κτηνοτρόφους που τώρα κάνουν τις αιτήσεις, 60 εκατομμύρια ευρώ για τα λοιπάσματα που τώρα γίνονται αιτήσεις και πάμε να πληρωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, και τη δήλωση του Επιτρόπου Βουιτσοκόφσκι τη Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου από το αποθεματικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους πρώτους μήνες του 2023 θα δοθούν επιπλέον χρήματα για τα λοιπάσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, καταλαβαίνουμε και ότι στην Άρτα έχουν δοθεί σημαντικές χρηματοδοτήσεις για μια σειρά από αιτίες, είτε από τον ΕΛΓΑ, είτε από την επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε από τα τοπά, είτε από τα de minimis, από τα ίσονος προσπάθειας. Τα γνωρίζουν αυτά οι παραγωγοί, μας αθροίζει ένα ποσό 19,7 εκατομμυρίων ευρώ. Και δεν αναφέρθηκα στα μόνιμα μέτρα της κυβέρνησης, όπως είναι τα μέτρα για τη μείωση της φορολογίας,
για την μείωση της προκαταβολής. Μια σειρά από μέτρα, δεν έχω το χρόνο, σε άλλη περίσταση θα έχουμε πει πολλές φορές.